Έχουμε και τον δόκτορα, τον κύριο Ανδρέα Νεοφύτου, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Μακαρίου Νοσοκομείου. Μιλήσαμε μαζί του την προηγούμενη Δευτέρα για αυτό το θέμα. Κύριε Νεοφύτου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γιατρέ, αν μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι το παιδί ήταν καλά στην υγεία του και ότι υπήρξε και μια υπερβολή και ότι θα έπρεπε να αποφευθεί λόγω του κλίματος των ημερών εκείνες τις στιγμές. Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι υπήρχε όντως πρόβλημα. Που εκ πρώτης φαίνεται να μην εντοπίστηκε από το δημόσιο. Αν κάνουμε λάθος, διορθώστε μας και πείτε μας ποια είναι η δική σας θέση. Το παιδάκι νοσηλεύτηκε στο παιδοχειρουργικό τμήμα, όπως θυμάστε, και με τις οδηγίες των ορθοπαιδικών και των νευροχειρουργών. Το ότι είχε μια άριστη πορεία και δεν είχε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, μας έπεισε να προχωρήσουμε και να του δώσουμε εξιτήριο. Εκείνο που κάναμε εμείς είναι να ακολουθήσουμε τις σωστά ευδεδειγμένες επιστημονικές οδηγίες από τους ορθοπαιδικούς μας και από τους νευροχειρουργούς. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κύριε Νεοφύτου, ακολουθούμε τις οδηγίες, αλλά το παιδί λέει είχε πόνους και τώρα είναι με τα δύο πόδια στο γύψο, στο καροτσάκι για 2-3 μήνες. Πρέπει κάποιος να μας πει τι πήγε στραβά. Δηλαδή, γιατί δεν το εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Από τον έλεγχο που είχε γίνει τον ακτινογραφικό, δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει κάποιο κάταγμα. Οπότε οι οδηγίες που είχαμε ήταν να περιοριστεί το παιδί στο κρεβάτι εξαιτίας του οστικού ειδήματος, δηλαδή του χτυπήματος που είχε στα πέλματα. Λοιπόν, μετά δεν ξέρω, η μητέρα ζητά από τον παιδοορθοπαιδικό και ο ίδιος ο παιδοορθοπαιδικός ξαναζητά ένα περισσότερο έλεγχο, τον οποίο δεν είχε ζητήσει από την αρχή. Οι οδηγίες που... Πρέπει να μας το ζητήσει ο ασθενής. Δεν τα κάνουμε εμείς οι γιατροί αυτά για να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να βρούμε αν υπάρχει κάποιο λάθος. Επειδή στην απλή ακτινογραφία δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε κάταγμα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο να μας βάλει σε υποψία ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος, εμείς με τις οδηγίες των ορθοπαιδικών του νοσοκομείου μας ενοσηλεύσαμε το παιδί και του είπαμε να περιοριστεί μόνο στο κρεβάτι. Δηλαδή να μην δίνει ιδιαίτερη πίεση στα πέλματα. Άρα τώρα λέμε είναι θέμα των ορθοπαιδικών που δεν διάβασαν σωστά την ακτινογραφία. Επιστημονικά όταν υπάρχει βλάβη ή ράγισμα ή οτιδήποτε οστικό είδημα, οι οδηγίες είναι να περιορίζεται στο κρεβάτι. Εάν το βάλει σε ακινητοποίηση, ίσως είναι και λάθος, διότι περιορίζει την κίνηση της άρθρωσης. Αυτό φυσικά είναι πιο πολύ των ορθοπαιδικών. Αλλά ίσως και η τοποθέτηση της καθήλωσης του παιδιού με νάρθηκα να ήταν για να περιοριστεί στο κρεβάτι με την έννοια του ότι να μην το πατά, να μην του δίνει πίεση. Πάση περιπτώσει, γιατρέ, απλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εικόνα μπροστά μας ότι πριν από μερικές μέρες το παιδί πήγε στο δημόσιο, πήρε εξιτήριο με οδηγίες ότι είσαι καλά, απλά να προσέχεις αυτό γι' αυτό. Και τελικά κατέληξε με τα δύο πόδια στο γύψο. Αυτό δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση. Όχι, να σας πω κάτι. Επιστημονικά μιλούμε πάντα με όρους και οδηγίες οι οποίες τηρούνται ευλαβικά και με κάθε λεπτομέρεια. Ένα παιδί το οποίο χτυπά στα πέλματα και δεν έχει κάταγμα, δεν έχει μετακίνηση ορθού, δεν έχει οτιδήποτε, η μόνη θεραπεία που συστήνεται από τους ορθοπαιδικούς είναι ακινητοποίηση. Δεν συστήνεται, δηλαδή, εδώ τίθεται θέμα. Χρειάστηκε και ήταν σωστή η τοποθέτηση που ναύτηκαν τώρα. Να αμφισβητήσουμε και εμείς την άλλη εικόνα. Δηλαδή, χρειαζόταν, θα του προσφέρει κάτι περισσότερο. Άρα... Τέθηκε σε κίνδυνο εάν περιοριζόταν μόνο στο κρεβάτι. Η αμφισβήτηση τίθεται και από τη δική σας πλευρά. Δηλαδή, μάλιστα. Άρα, εμείς λέμε. Εμείς, η πλευρά του δημοσίου είναι ότι εμείς συστήσαμε μια συγκεκριμένη θεραπεία γιατί κάναμε παρατήρηση του. Είμαστε γιατροί που υπερασπιζόμαστε τη σωστή θεραπευτική αγωγή για κάθε αρρώστια.
Εάν οι εντεδειγμένες οδηγίες είναι για να γίνει καλά αυτό η πάθηση, πρέπει να ακολουθούν αυτές οι οδηγίες, αυτές κάτω. Εάν είναι κάποιες άλλες, δεν θα τις κάνουμε. Άρα, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τη σοφία του ή την πράξη του... Απλά βάζετε τα ερωτήματα κι εσείς. Για... Εντάξει, είναι η δική σας θέση. Η δική μας θέση είναι ότι θα βελτιώσει την υγεία του παιδιού καλύτερα, θα του δώσει περισσότερο κάτι το οποίο δεν το κάναμε, διότι πραγματικά ποιος είναι ο τελολογικός σκοπός, να γίνει καλά ένα παιδί. Θα γινόταν καλά αν ήταν ξαπλωμένος μόνο στο κρεβάτι ή αν εμπίστον νάρθηκα. Το ερώτημα τίθεται και από τις δύο πλευρές. Σωστό, γιατρέ, καλά κάνατε και το σημειώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.